Λοιπόν, το είπα και το έκανα τελικά, χωρίς να καταφέρω να πάρω, θα το παρουσιάσω. Ποιο, θα δούμε. 1, 2, 3, 4. Να, κάτι λείπει εδώ, τι λείπει. Οπ. Γεια σου Νικόλα. Τι είναι αυτό, καλώς τον Νεβό. Ένα γαϊδουράκι. Τι γαϊδούρι είναι αυτό φίλε. PS5 παιδιά. Λοιπόν, Θάνο μου. Τι κορονοϊός, αλλά δεν κάνουμε εμείς έτσι, εμείς είμαστε αντρίκια. Αντρίκες παίκτες. Λοιπόν, παιδιά, ο Θάνος, guest σήμερα στο κανάλι, πολύ καλός φίλος, αγαπητός συλλέκτης και πολύ μεγάλος συλλέκτης. Όσοι δεν έχετε δει το room tour που έχω κάνει να το δείτε, θα το βάλω και στο τέλος του επεισοδίου. Ο Θάνος είναι το κατάλληλο άτομο που σήμερα, day one, σας παρουσιάζουμε, κάνουμε unboxing το PS5 και να μην παρεξηγηθούμε το day one, θα πω ότι όσοι είδατε το PS5 πρόσφατα στο ελληνικό tube είναι μόνο από δημοσιογράφους ή από μεγάλα κανάλια, όπως ο Γιώργος Αγαλήφας με το Game Over GR, Unboxholics και επίσης και ο φίλος Θείο Ζήσης από τους PS Addict που του το έστειλε η Sony την περασμένη Κυριακή. Όμως εμείς το δείχνουμε σήμερα day one, χάρη στο Θάνο, το έφερε το εργαλείο του. Εδώ πέρα το μωράκι το περιμέναμε από Σεπτέμβριο. Το περίμενες ανυπόμονα καταρχήν. Ανυπόμονα, ναι. Γουστάρεις έτσι. Πρέπει να πω ότι ο Θάνος, όσοι θυμάστε και στο επεισόδιο, είχε πει ότι παίρνει όλα τα PlayStation 1 launch day, day one δηλαδή. Εγώ να πω την αλήθεια μου, δεν έχω πάρει ποτέ PlayStation 1 στην ώρα του. Τα παίρνω πάντα ετεροχρονισμένα. Για όλες τις γενιές αυτό ισχύει. Οπότε δεν θα έπαινα και τώρα αναγκαστικά εγώ. Ναι, γιατί μπορεί να μας πεις και όσοι παίρνουμε πρώτη το. Κονσόλες που βγαίνουν και beta tester κανονικά. Ναι, ισχύει. Αλλά ισχύει. Μέχρι τώρα, να μην το χρησιμοποιήσουμε, ναι. Έχει καθίσει σε καλό. Ναι, ποτέ δάξει, μηχάνημα ναι. Που βγήκε και το παρέλαβα ως πρώτη κονσόλα δεν μου δημιούργησε ποτέ πρόβλημα. Δεν είχε κανένα θέμα, δηλαδή ούτε και με το γουρούνι εδώ το 3. Ούτε με το 4. Ούτε με το 3. Το βγάζανε δωρεβόδι. Πού έβγαζε αυτό, θυμάσαι και κάποιος είχε κάνει ένα σχόλιο τότε στο room. Ναι, ναι, ότι ακούγεται. Ναι. Θυμάσαι να μας πεις έτσι πώς περίμενες, πώς ξεκίνησε η ιστορία σου γενικά με τα PlayStation, έτσι μιας και ήρθες να μας το πεις λίγο γρήγορα. Λοιπόν, από το PlayStation το 1. Ναι. Το οποίο, αν και κλασικά φεγγάκιας. Έτσι. Γι' αυτό ταιριάζει. Ναι, ναι, ναι. Μου είχε κατήσει το ενδιαφέρον και είχα φαγωθεί. Όταν έβγαινε το 2, δηλαδή. Εννοείται ότι λόγω ηλικίας τότε δεν είχα το δικό μου το μισθό για να το. Πάρω ο ίδιος, πίεσε ο καταστάτης και βρέθηκε ναι. Στην ώρα του. Και μετά το 2... Και το 2 πάλι οριακά ήταν, δηλαδή στη σχολή φοιτητής. Πάλι εκεί δεν είχα στοντεραιτικά μου χρήματα, αλλά πίεσα και αυτό ήρθε day one. Έτσι. Οπότε και το 3, πάλι το 2000, πότε 2007 ήταν. 2006. 2006 το 3άρι. Και αυτό πόσο. Είχε πιο μεγάλη τιμή, έτσι, όχι ψηλά. Δηλαδή αυτό το 699 ευρώ. Μπράβο παιδιά, αυτό. Και το 2 το θυμάμαι λίγο πριν σκάσει κάπως φάση σκάλπερ όπως και εδώ τώρα που είδα σήμερα στο marketplace είδα 8 εκατοστάρικα και ένα χιλιάρικο. Χιλιάρικο. Τέλος πάντων, δεν τα συζητάμε αυτά γιατί είναι αστεία. Αλλά ήταν ακριβά παιδιά. Και αυτό νομίζω ήταν λίγο τσιμπημένο. Όχι τόσο. Ναι, ήταν. Αλλά αν πάμε στο 2006 και το. Ήθελα να δώσει 700 ευρώ. Ναι, ήταν πολλά. Τα σημερινά χρήματα είναι κανένα 900 δηλαδή, ναι. Αν το κάνουμε. Ήταν πολλά. Οπότε αυτό θεωρητικά είναι το πιο δυνατό θεωρητικά που έχει φτιαχτεί ποτέ για την εποχή του. Το πιο μεγάλο. Το πιο μεγάλο και το πιο οικονομικό. Γελάμε τώρα, τέλος πάντων. Από τα specs, από αυτά που λένε γενικά σε συγκρίση με το Series X και αυτά, τι πιστεύεις? Σίγουρα το Xbox είναι πιο δυνατό. Ναι. Αλλά από ό,τι είδαμε και από την Nintendo και με το μικρό Switch, η δύναμη πάντα δεν κάνει τη διαφορά. Είναι τα παιχνίδια πόσο καλογραμμένα είναι. Τα παιχνίδια και στα studio, βέβαια, στο programming. Στο studio, οι αποκλειστικότητες, η εμπειρία. Έτσι. Πιστεύω ότι θα είναι πολύ κοντά η μία κονσόλα με την άλλη. Ναι. Εντάξει, μου αρέσει πάντως γιατί είναι κάτι διαφορετικό τώρα. Εδώ έχουμε συνηθίσει ένα συγκεκριμένο στυλ. Δηλαδή, βλέπεις τώρα κάθε μία κονσόλα έχει το δικό της κόψιμο. Ναι. Εδώ τώρα πάμε, παιδιά, σε ένα τελείως διαφορετικό design. Πριν ξεκινήσουμε το unboxing, να μείνετε στο επεισόδιο, μην φύγετε, γιατί ο Θάνος, εκτός ότι μας έφερε ένα PS5, θα πέσει τίμιο ξύλο, που έλεγε και ο Super Metroid. Τι έχουμε εδώ? Έχουμε, παιδιά, Demon's Souls. Τεχνιδάρα.
Λοιπόν, είναι από τα καλύτερα παιχνίδια, νομίζω μπορεί κάποιος να πάρει τώρα Day One στο launch για PS5, εντάξει. Εμείς θα κάνουμε το unboxing τώρα, ένα σύντομο unboxing να δείτε το μηχάνημα πώς είναι. Θα κάνουμε setup το μηχάνημα, θα περάσουμε install το παιχνίδι και ελπίζω να σας έχω δώσει αυτό το επεισόδιο την ίδια μέρα, γιατί κάνω αγώνα δρόμου να το γυρίσω, να σχολιάσω από τη δουλειά, να το φτιάξουμε, να το ανεβάσουμε και να το απολαύσετε. Λοιπόν, πάμε όλοι like από τώρα. Φεύγουμε για unboxing. Φεύγουμε. Φύγαμε, παιδιά. Λοιπόν, παιδιά, εδώ τώρα είναι η πρώτη φορά που βάζω κάτι σε αυτό το πλάνο πάνω το τραπέζι να δείξω, να κάνω unboxing κτλ. Και δεν χωράει, το κόβει. Δηλαδή, έχουμε τόσο που κόβει από κάτω και μέχρι εδώ πάνω. Εντάξει, Θάνο, είναι πολύ μεγάλο το κουτί. Θεριώδης, πάνω. Είναι θεριώδης και γενικά είναι και βαρύ. Δεν ξέρω αν έχω πιάσει ποτέ στη ζωή μου κουτί κονσόλα. Δηλαδή, νομίζω ότι το X, όταν το πήρα πριν 2 χρόνια, ήταν πολύ βαρύ. Αλλά σίγουρα το ξεφτύλισε αυτό. Δεν ξέρω το Series X αν είναι πιο βαρύ, αλλά... Νομίζω ότι είναι λίγο πιο ελαφρύ. Α, το Series X, ε. Ναι. Λοιπόν, εδώ το κουτί... 825GB, αυτή η νέη καινούργια SSD που υπόσχονται τρομερά loading times. Εδώ βλέπουμε μπροστά 8K και 4K στα 120 frames. HDR εννοείται κλασικά. Μέσα έχει αυτό το περίεργο, το νέο πράγμα, την ανακάλυψη, το DualSense της Sony. Αυτό πρέπει να είναι το point, αυτό. Πρέπει να είναι πολύ δυνατό, ας πούμε, μια πολύ καλή αναβάθμιση για τη νέα γενιά, δηλαδή αυτή που έρχεται. Και εδώ βλέπουμε ένα πολύ απλό background, εντάξει, τώρα να μην σας ταλαιπωρώ, πέρα δόθε και εγώ δεν μπορώ να το σηκώσω, κάνω εδώ δικέφαλους, γιατί είμαι σε μεγάλη γωνία. Οπότε θα έλεγα Θάνο να το ανοίξουμε. Ναι. Λοιπόν, για να μην σου χαλάσουμε και καμιά συσκευασία, έχουμε και εδώ αυτό, το weapon του ROG. Έτσι. Ωραίος. Α, είναι το στυλάκι από πάνω. Κάτσε να δούμε, το βγάλουμε από κάτω, λέω εγώ. Να το ρίξουμε κούμπα. Γιατί άμα πάμε να το βγάλουμε όρθιο, νομίζω δεν θα βγει ποτέ. Λοιπόν, τραβάμε. Πάμε να τραβήξουμε. Αν θέλει βοήθεια. Ναι, κρατάω εγώ το κουτί. Τράβα εσύ από την άλλη. Έτσι, το logo εδώ. Δεύτερο κουτάκι. Δεύτερο κουτάκι εννοείται. Το ένα ουσιαστικά είναι protective sleeve. Και εδώ είμαστε λίγο πιο απλά. Λοιπόν, το πάμε έτσι. Είναι πραγματικά τόσο μεγάλο που δεν ξέρω από ποια μεριά, από ποια γωνία να το βγάλω. Δηλαδή είναι λίγο ζόρικο. Μάλλον πάλι πρέπει να το πάμε σε καρωτά. Από ποια μεριά να δούμε τώρα, είναι το σωστό. Από εδώ τώρα αρχίζουν και βγαίνουν. Manuals. Ναι. Το χειριστήριο θα το δούμε σε λίγο. Εγώ θέλω πρώτα να βγάλουμε το μηχάνημα, να φύγουν όλα αυτά τα χαρτόκουτα, για να μπορέσουμε να είμαστε πιο ελεύθεροι. Εντάξει, εδώ παιδιά, τι έχει εδώ? 5 Μαΐου. Α, σωστά. Λοιπόν, όχι, αυτό είναι το φορτιστής, μάλλον υποθέτω από πίσω. Α, το DualSense. Πρέπει να τα βγάλουμε εξάλλου γιατί θα μας χρειαστούν σε λίγο για το setup μας. Αυτή πρέπει να είναι η βάση. HDMI. Το HDMI είναι αυτό το 2,1, το high speed. Τη βάση θα τη βάλεις, νομίζω όρθιο το στήσεις. Όρθιο. Οπότε τη βγάζουμε να τη δείξουμε λίγο. Η άλλη θέση είναι λίγο αστεία, δηλαδή. Το πλάγιο, ναι, ναι. Το πλάγιο, ρε φίλε, τα περισσότερα έπιπλα που προορίζονται, ας πούμε, για να βάλεις κάποιο μηχάνημα, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να το πάρει. Εδώ βλέπουμε τη βάση. Έχει κάποια ποδαράκια. Απομακρύνουμε όλα αυτά τα πράγματα από εδώ. Και στο τέλος αφήνουμε το καλό, το τυράκι. Κοίτα ρε τρίλα. Ναι. Μας πήγε το 90 η Sony. Ισχύει. Για να το δούμε και αυτό οι φίλοι. Πάμε να το ρίξουμε παρέα, τράβαση από την άλλη. Ωραία. Τέτοια αποθήκη και το Jaguar. Και το Jaguar. Και το ελληνικό Game Boy και το Game Gear και τα Mega Drive τα 2. Και το 1, ναι. Παραδοσιακά πράγματα. Παραδοσιακά πράγματα. Ωραία. Λοιπόν, εδώ τώρα κάτι καλύτερα και δεν το πλάνο. Εδώ βλέπω, φαίνεται και ο Sony κρατάει το χειριστήριο του X από εκεί. Εντάξει, αφού ήταν γουρούνι, δεν μπορούσαμε. Έχουμε αλλάξει την κάμερα. Λοιπόν, κάτσε να μας πέσει. Ένα. Και εδώ, πω, φίλε. Φαινόσαν. Πάρε και αυτό εδώ στην άκρη. Το άλλο είναι στον αέρα. Θα σας το δείξουμε τώρα. Λοιπόν, φίλε, είναι βαρύ, ε. Είναι βαρύ.
Και είναι και μακρύ. Είναι και μακρύ πάλι δηλαδή δυσκολία στην κάμερα. Αλλά λοιπόν, αν παρατηρήσει για κάποιο λόγο, δεν μου φαίνεται τόσο μακρύ όσο ήταν στις εικόνες που κοιτάγαμε δηλαδή. Ισχύει μεγάλο, τώρα, ναι, να σου πω την αλήθεια και εγώ έτσι όπως το βλέπα στα sites και τα λοιπά, νόμιζα ότι είναι πολύ ψηλό. Αλλά. Αξαντρικά χέρια. Ναι, λοιπόν, το logo εδώ, το PS. Τώρα προσπαθώ και εγώ να το πιάσω καλά, να μην γίνει καμία ιστορία. Να πούμε ότι το μοντέλο δεν είναι το digital, είναι το κλασικό, που η τιμή του ήταν στα 509 ευρώ. Μπροστά βλέπουμε τα ports, power button, eject button, εδώ. Και από πίσω, εντάξει, αυτό το mat να το πούμε. Ναι. Έχει μια λεπτομέρεια, αλλά θέλει ναι, μακροφακό για να φανεί. Ναι. Με τα σηματάκια. Τα σηματάκια εδώ. Αλλά θέλουμε πολύ τρελό zoom. Και το μηχάνημα είναι αρκετά βαρύ. Εγώ τώρα έτσι για πλάκα ξέρετε να κάνω. Θα να πάω λίγο πιο πίσω την κάμερα και να δω τώρα αν θα μπορέσουμε να το φτιάξουμε αυτό που θέλω να δούμε. Λοιπόν, το βάλουμε κάτω. Να θέλει το. Στο περίπου. Και θα περάσω από πάνω. Το PS1. Όσο μπορούμε δηλαδή να το πάω λίγο ωριακά. PS1, παιδιά. Το οποίο είναι το 1 τέταρτο από το βάρος του. PS2. Το βλέπουμε εδώ. Και αυτό θεωρείται μεγάλη κονσόλα. Ναι, θεωρείται ότι ήταν πολύ μεγάλο και σε ύψος δηλαδή τώρα άμα τα σηκώσουμε είναι καμία σχέση, του ρίχνει μονό κεφάλια. Ναι. Μετά ένα άλλο μηχάνημα που και αυτό είχε θεωρηθεί πάρα πολύ μεγάλο και βαρύ. Το βλέπει τώρα το τίτλο, ε. Ναι, του το πήρε το τίτλο. Δεν χωράνε και τα δύο στο πλάνο, παιδιά. Μιλάμε τώρα για extreme καταστάσεις. Πολύ κοντά, ωραία. Είναι κοντά σχετικά. Ναι. Δηλαδή, χάνει εδώ 5 εκατοστά. Πες, σε βάρος τώρα ήρθε η μεγάλη στιγμή. Λοιπόν. Και αυτό φοβάμαι να το σηκώσω κι εγώ. Είναι κοντά. Πλάνε τώρα σε πιο μεγάλη απόσταση εγώ. Λοιπόν, παίζει να έχουν πολύ μικρή διαφορά. Σαν πάνω μειότοπα μου φαίνονται. Θα το δεις και εσύ, Θάνο. Εκτός πλάνου. Και τελευταία φυσικά έχουμε και το 4, το πρώτο μοντέλο πάλι, το οποίο είναι πολύ πιο ελαφρύ, παιδιά, έτσι. Βέβαια πάλι δεν χωράμε καλά γιατί είναι μακρόστενα, αλλά σίγουρα λοιπόν το PS5 παίζει να είναι η πιο μεγάλη κονσόλα. Πήρε τα σκύτρα. Πήρε τα σκύτρα. Λοιπόν, εδώ να μην την έχουμε κάτω και φαίνεται έτσι άσχημη, να τη βάλουμε προσωρινά λίγο όρθια και να δούμε τώρα αυτό εδώ το πράγμα που όλοι μιλάνε γι' αυτό. Θα το πιάσει πρώτο, έλα, είναι δικό σου να το πιάσει πρώτο. Όχι, 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 πέρα, είναι δικό σου. Καλά. Άντε, για πιάσ' το. Βγάζω από μέσα. Ωραίο, μεγάλωσε. Για φέρτε να το δούμε λίγο πιο εδώ. Λοιπόν, είναι πιο μεγάλο. Κάτσε, εγώ έχω εύκαιρα, και το PS4 εδώ. Λοιπόν, σαν βάρος φαίνεται πιο μεγάλο το DualSense, αλλά το DualShock αυτό είναι λίγο πιο βαρύ. Για να δούμε. Τι γίνεται. Έχει ωραία αίσθηση, φίλε. Το φτιάξανε λίγο. Δηλαδή, εξμποξίζει κάπως. Προσπαθήσανε. Ναι, DNA από εκεί. Πήρανε πέρα λίγο από εκεί. Όχι γιατί αυτό με χάλαγε το χειριστήριο. Μου αρέσει που είναι λίγο πιο απλό και ελαφρύ από τον κώδικα του Xbox. Αλλά σίγουρα τώρα αυτό είναι μια πολύ πιο ολοκληρωμένη και ωραία πρόταση. Λοιπόν, Θάνο, πιστεύω ότι θα το χάρεις πάρα πολύ αυτό. Ευχαριστώ, Νικολά. Και σου εύχομαι καλά games, καλά trophies. Και σου τα παιδιά που την έχουν επιλέξει το μισόλα και αυτή και το Xbox, δεν τα διαχωρίζουμε. Ναι, ναι, όχι, δεν είμαστε fanboysμοι. Έχουμε προτιμήσει ο καθένα σε μια εταιρεία που θα πάρει πρώτη, αλλά εμείς είμαστε από τους τύπους που τις παίρνουμε και τις δύο και τις τρεις κονσόλες κάθε εταιρεία και έχουμε ολοκληρωμένη άποψη χωρίς να αναλωνόμαστε με τσακωμούς και flames και trolls και τέτοια. Λοιπόν. Σύντομο unboxing, το είδαμε και αυτό και τώρα παιδιά πάμε να κάνουμε το πρώτο setup, το initialize της κονσόλας και να βάλουμε φυσικά Demon Souls, να πάρουμε μια πρώτη γεύση σε μια 57 4K TV, να δούμε δηλαδή πώς δουλεύει και σωστά σε μια TV οπτικά, να γουστάρουμε και να σας μεταφέρουμε τις εντυπώσεις μας. Φύγαμε μάγκες! Λοιπόν, μάγκες μου, εδώ τώρα σετάραμε με τον Θάνο το PS5. Μεγάλος μας σύμμαχος ήταν η γραμμή που έχω κατοστάρω από την Κίνα, οπότε τα 35GB update που ήθελε το Demon Souls και 5GB που ήθελε το PS5 έγιναν σε 30 λεπτά. Νεράκι, νεράκι. Οπότε ναι, αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ, γιατί όπως είπα και στην αρχή, θέλω αυτό το επεισόδιο που το γυρίζουμε σήμερα, 19 Νοέμβρη, ημέρα Πέμπτη, θέλω να ανέβει σε λίγη ώρα
στο κανάλι, δηλαδή να έχω day one αυτή την παρουσίαση. Όμως, τι ήθελα να πω. Καταρχήν δεν μας έκανε κέφι αυτό εδώ το πραγματάκι, η κάρτα Elgato δεν φαίνεται πολύ καλά. Σαμποτέρ. Μεγάλο σαμποτέρ, γιατί εγώ την αγόρασα που σας είχα πει και ήθελα να κάνω game capture, ακριβώς να βγει τέλεια η ποιότητα στις οθόνες σας, κανονικό δηλαδή capturing, αλλά το laptop που έχω είχε Windows 7 και δυστυχώς η ξεφτύλα δεν είχε για Windows, δεν είχε Windows 7 drivers. Οπότε μείναμε με το Elgato στο χέρι, γιατί στο desktop μέσα που παίζω με το CRT έχω Windows 10, αλλά στο laptop δεν είχα, οπότε δεν προλάβαινα να κάνω format τώρα laptop για τέτοιες ιστορίες. Το πιστολιάζω. Πριν ξεκινήσουμε το παιχνίδι, να κάνω μια ωραία παρένθεση. Μην ξεχάσετε αύριο Παρασκευή και στις 10 η ώρα το βράδυ να μπείτε στο Twitch, στο κανάλι των φίλων καλών Joystick.gr. Έχω μιλήσει ήδη με τον Μάκη, σας περιμένει. Θα κάνει live stream το Demon Souls και γενικά όσοι παρακολουθείτε τους Joystick, συγκεκριμένα το Μάκη και το Σταμάτη, όταν παίζουν παιχνίδι Σάββατο Παρασκευής, το πάνε τρένο, πάνε ώρες παιδιά, παίζουν 4-5 ώρες. Οπότε αν κάποιος θέλει από εσάς εδώ από την παρέα την Console Hunter να δει περισσότερο Demon Souls αύριο όλοι στις 10 η ώρα στους φίλους Joystick στο Twitch για gameplay. Λοιπόν, Θάνο, νομίζω ότι ήρθα να πατήσω ανυπόμονα. Ανυπόμονα, παιδιά, να βάλουμε και λίγο φωνή, λίγο να τσιμπήσουμε έτσι λιγάκι εδώ και φύγαμε, παιδιά, να δούμε τώρα. Πιστεύω ότι θα τους περάσουμε καλά ποιότητα και χωρίς game capture τώρα, Elgato, έτσι. Έλα ρε φίλε, τώρα για να δούμε. Λοιπόν, ο Θάνος μου έχει παραχωρήσει το χειριστήριο. Να παίξω λίγο πρώτος. Είμαι πολύ περίεργος να δω τώρα, όπως είπαμε η οθόνη είναι 4K. Θέλω να δω πως θα παίξει μπαλέτσα το PS5. Ωραίο το intrack αυτό, PlayStation Studios. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι έχει ελληνικά, Θάνο, Έχει ελληνικά, όχι, τουρκικά λέει. Λοιπόν, πάμε αγγλικά. Έχουμε τα... Θες να στα φτιάξω αυτά από μένα, να τα φτιάξει τη δικιά σου φόρη, να πατήσω cancel. Εντάξει, φτιάξτε μου, εντάξει. Λοιπόν, HDR on. Εντάξει, φωτεινά είναι. Εντάξει, default μου, ωραία. Πάμε, ωραία, πάμε να φύγουμε. Λοιπόν, εντάξει, subtitles δεν θέλουμε. Φύγαμε, ξεκινάμε, παιδιά. Οπα. Ω, φίλε, λεπτομέρεια, ε. Εικόνα που λέμε. Η εικόνα μαγεύει. Τώρα εγώ δεν ξέρω τι να δω. Να δω αυτό το narrative, το intro που γράφει, να χαζέψω. Soul Devouring Demon. Πιστεύω ότι σαν έδωσε αγάπη σε αυτό το λαθμό. Εντάξει, τώρα είναι από πίσω. Κάτσε, εγώ τώρα κοιτάω το texturing, τα σάμπι σε πάνω του. Θάνο, τα περασμένα τα έχεις παίξει, Dark Souls. Κοίτα, τα Dark Souls όλα και τα πριν, α. Α, ναι, είσαι τύπος με πρώτα. Demon Souls, το είχα παρακάμψει, φίλε, για το PS3. Ναι. Άρα για μένα είναι ξεκάθαρο νέο παιχνίδι, δηλαδή δεν είχα ασχοληθεί με το συγκεκριμένο. Κατάλαβα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ, φίλε, δεν έχω παίξει ποτέ τέτοια παιχνίδια. Και όπως μου είπε και ο Μάικς από τους Joystick, να μην κάνω αυτό το κακό στον εαυτό μου, ρε παιδί μου, να δώσω μια ευκαιρία σε αυτά τα παιχνίδια. Δεν το πίστευε ο Μάικς ότι δεν έχω παίξει Bloodborne, Dark Souls και αυτά. Και του λέω, εντάξει Μάκη, επειδή είστε και φανατικοί με αυτά, θα πάρω για αρχή τον Bloodborne, το Game of the Year Edition και θα πάρω και μια πρώτη τζούρα τώρα από σένα, εδώ, Demon Soul. Τι γίνεται εδώ τώρα. Κατευθύνω σαν. Ωραία, φίλε. Νομίζω ότι ακούω το τυραννόσαυρο και φέρνει τον Diablo. Ωραίο intro. Μάλιστα. Λοιπόν, οπ, περνάνε μέσα από τα εγκεφαλικά μου κύτταρα οι πρώτες δονήσεις από το DualSense, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, τώρα όχι, δεν θα ασχοληθούμε. Νομίζω και εσύ θα ασχοληθούμε online. Ωραία, λοιπόν, παιδιά, τα προσπερνάμε λίγο default όλα. Εντάξει, δεν θα βάλω βέβαια γυναίκα. Σε έχει γυναίκα πάντως πρώτα, Λοιπόν, appearance. Πού είναι,
Night Class. Τι έχει, φίλο δεν έχει ρε παιδιά. Εντάξει, τουλάχιστον το βάλουμε έτσι να μην φαίνεται. Έχει. Λοιπόν, Class. Εντάξει, Soul Remains, τέλος πάντων. Πάμε έτσι λίγο γρήγορα. Θέλει και όνομα βέβαια, ναι, το ξεχάσαμε το όνομα. Player's name, player's name. Λοιπόν, ένα πολύ, όχι demo, θα το πούμε demo. Ο Demon Souls. Λοιπόν, player's name demo. Και πάμε με R2. Για να δούμε, φίλε, πώς ξεκινάει αυτό το παιχνίδι. Μπορεί να έχει μεγάλο intro, ναι, ναι, ναι. Και εμείς τώρα διψάμε για ξυλό, οπότε πάμε λίγο να το κάνουμε με bypass. Πάμε λίγο τα loading. Εγώ τώρα αυτό που μου κάνει πολύ εντύπωση, ξέρεις, θέλω να δω, να νιώσω λίγο το DualSense. Δεν ξέρω αν θα νιώσω όλα τα 100% τώρα. Αυτό που έχουν περιγράψει ότι είναι καινοτομία. Πάντως τώρα περπατάει και νιώθω ένα μαλακό κτύπο σαν καρδιάς ρε παιδί μου. Έπεσε καλά. Είναι και το χειριστήριο, ναι, ναι. Λοιπόν. Λοιπόν, light attack. Πάρει. Σε γραφικά είναι μαγευτικά. Όχι, πάγαμε κάτι. Λοιπόν, read message. Εντάξει, τώρα δεν θέλουμε να ασχοληθούμε με αυτά. Τι κάνω, τρώω κάτι. Λοιπόν, κάτσε να θυμηθώ. Λοιπόν. Όπως έλεγα, είναι Unboxholics. Backstab από πίσω, ρε. Backstab. Κοίτα τώρα. Λοιπόν, μπροστά. Πώς θα βλέπεις τα lightings? Τρομερό. Όντως, παιδιά, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να αποδοθεί αυτό που βλέπουμε εμείς, εσάς, ακριβώς, αλλά νομίζω ότι θέλω, ξέρεις, να το αγγίξω, ρε παιδί μου. Πώς να το πω. Ακριβώς. Πολύ αληθοφανές. Και να βλέπεις το περιβάλλον γύρω-γύρω. Και ξέρεις τι γουστάρω, ότι είναι η αρχή της γενιάς, οπότε σε κάθε αρχή ποτέ δεν έχουμε πάρει το 100%, κατάλαβες. Έχει πολύ δυνατό. Άρα, ναι, θα είναι κάτι πολύ δυνατό, σύντομα, λοιπόν. Μήπως πάει από κάπου αλλού, ναι, πήγαινε από εδώ, δεν πήγαινε. Σωστά, είδες, άμα δεν έχεις παίξει τέτοια παιχνίδια, κάτσε να τον σκοτώσουμε αυτόν. Πήρε το soul. Δυνατό, φίλε, είναι καθηλωτικό τώρα. Το χειροστήριο τι λέει? Ακόμα δεν μου έχει δώσει πολύ κραδασμό, αλλά είναι σίγουρα πολύ διαφορετικό από αυτό που έχω ζήσει, ρε παιδί μου, από το 4. Τώρα, παιδιά, εμείς ξέρετε, και εγώ ποτέ, ας πούμε, δεν έχω το μυαλό μου στο game όταν βλέπω κάτι καινούργιο. Προσπαθώ τώρα να δω τις δυνάμεις του μηχανήματος, τα lightings. Ωραία, φίλε. Ωραία, και εδώ φωτισμό, εικόνα, ναι. Πολύ έντονος φωτισμός. Πάλι εγώ τρώω εδώ. Είδες, άμα έχεις συνηθίσει με χειριστήριο Xbox και πιάνεις μετά από καιρό OPS, πατάς. Τώρα που το έχεις πιάσει δεν είναι πιο κοντά όμως το Xbox. Ναι, είναι πιο μεγάλο, είναι πιο μεγάλο. Και λαβές. Ακριβώς, είναι πιο μεγάλο και είναι πιο λίγο γεμάτο από το 4, σίγουρα. Λοιπόν. Πολύ δυνάμει το τούμπανο το γραφικό. Είναι υπέροχο. Ου. Πέσα μας σε γρήγορα ένα λίγο, ε. Έτσι. Πήραμε την ψυχούλα του. Ψυχούλες μου, ξέρεις. Ένα μπάς εδώ τελείω. Α, δεν το έκανα. Σπάξου. Είναι αργό λίγο το μπάς, ε. Κοίτα, προσπαθώ να το κάνω και δεν το έφτει γραμμή και καλά. Έτσι. Εγώ νομίζω ότι είναι... Καλά, εντάξει, έχω διαβάσει ότι είναι δύσκολα τα Demon Souls γενικά και τα Demon Souls, τα Dark Souls και όλα αυτά. Τρέχουν έτσι. Ναι. Δέχονται που το λένε και έτσι παιδιά που παίζουν. Αλλά όντως φάνηκε ότι ναι. Και δεν είδα να έχει δείχτη δυσκολία όταν ξεκινήσαμε. Όχι, δεν το. Οπότε είναι. Όπα. Strong attack, έλα άμυνα.
Αυτό είναι πιο γνωρίτο. Απλώ αυτό που τα κάναμε έχει στο μενού δύο επιλογέ. Η μία είναι για επιδόσει και καλά να είναι πιο γρήγορα και η άλλη είναι cinematic. Δεν ξέρω πού το έχουμε βάλει. Εμεί θα βάλουμε επιδόσει. Επιδόσει. Στην αρχή του μενού, ναι. Ωραία. Ρίτ μέσα τσιά, γιατί εδώ άμα τα δει αυτά, το πάρει. Α, είδε εγώ σε αυτά να κάνω τόση ώρα πάρει με λάθο κουμπί. Mm. Με το L2, εγώ πάταγα το L1. Λέω και εγώ γιατί μπορεί να κάνω άμυνα. Λοιπόν. Έλα, θέλω. Εντάξει, δεν είχαμε το τίτλο αυτό και εμένα περίεργα. Ούτε ένα το άλλο. Να μα επιλογήσουν οι φίλοι μα. Έλα να πάρει με επιτυχία. Γιατί. Τώρα έκανε. Νάτω, νάτω. Άλλο παιχνίδι θα έχεις κάποιο τώρα μετά από αυτό έτσι στο μυαλό σου. Θα μας το λέμε και λιγμένο. Αυτό το ναι. Το επόμενο θα είναι μάλλον το Μοράλο. Το παιχνίδι μας έχει παίξει πολύ μπάλα. Πώς είναι καλός παιχνίδι. Λίγο τώρα πρέπει να το lock στην κάμερα. Είναι λίγο δύσκολο. Έλα, μπράβο. Lock the camera, άραγε να έχει he wield weapon with both hands, λοιπόν. Α, έλα ρε, πες τα μας τώρα αυτά. Τώρα δεν έχουμε βέβαια... Ναι. Ω, πετσοκόπι όμως έτσι. Συγχαρίζει. Αυτός έχει bug. Δεν έχει πατσαριστεί καλά. Λοιπόν, αυτά τα παιχνίδια, ένας λόγος που με τριγκάρει να τα ξεκινήσω να ασχοληθώ μαζί τους είναι ότι, από ό,τι μου είπε και ο Μάκης δηλαδή, ότι δεν έχουν να ασχολείσαι με collectibles, με μαλακίες, με side quests, με το ένα, με το άλλο, κατάλαβες. Ναι, οπότε αυτό πολύ μου άρεσε σαν ιδέα, με τριγκάρει δηλαδή να ξεκινήσω λίγο. Και νομίζω σαν να... Πρέπει να σ' αρέσει και ο Μαξιό, είμαστε τη λογική. Ναι, τα γουστάρω όλα αυτά. Βασικά, εγώ παιδί μου θέλω ένα παιχνίδι, να το παίξω να γουστάρω. Που να μην θέλω ας πούμε τώρα 6 μήνες όπως το Odyssey για να το τερματίσω 100%, κατάλαβες. Δηλαδή να πάω ένα παιχνίδι να το χαρώ 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες, κάπως έτσι εγώ τα έχω στο μυαλό μου. Ακριβώς. Να κρατήσεις τα καλά του. Ναι ρε φίλε. Και βλέπεις τώρα εδώ ούτε καν map δεν υπάρχει. Έχει το παιχνίδι, είναι γραμμικό. Σε πάει εδώ, τέλος, δεν ξαναγυρνάς πίσω. Τουλάχιστον από όσο έχω δει τώρα. Καλύψαμε το αριστολί το γυναικείο, αλλά είναι γυναικείο κανονικό. Ναι, δεν αλλάζει αυτό. Όπα, νομίζω ότι πρέπει να μπούμε εδώ μέσα. Ender Fog. Μάλιστα. Πάντως τα γραφικά του εντάξει είναι άκρως εντυπωσιακά, πολύ όμορφα. Όπ, κάτι παίζει εδώ. Secret. Όχι. Πολύ smooth. Καταρχήν να πω ότι τα frames, φίλε, δίνουν πόνο, έτσι. Είναι... Ναι. Παίζει πολύ γρήγορα το μηχάνημα. Και δεν το ακούω αυτή τη στιγμή, έτσι. Και παιδιά, φαίνεται ότι είναι αθόρυβο όλο. Αλλά έρχεται. Ναι, όντως. Εγώ νόμιζα ότι θα σηκώσει. Κοίτα αυτά που κάνανε κάποια αστεία ματαγέτες που βάζανε τα CD ανάποδα, τα μοντέλα, δηλαδή για να πάρουν view, έτσι, αυτό. Ναι, ναι, ναι. Να πει αυτό το σενάριο. Εντάξει. Όχι, αυτό εδώ όντως είναι παιδιά πραγματικά αθόρυβο και νομίζω θα έπρεπε να το ακούτε και εσείς αυτή τη στιγμή. Καλά, εδώ θα χάσω τώρα. Ένα φιλί για καλή νύχτα. Πού πάμε τώρα, καταρχήν δεν έχει αποφυγή από σε, δεν έχει να κάνει ρόλ. Τα βαρελάκια. One shot. Εκτός αν ήμουν και από πριν. Θα μείνεις εδώ για πάντα. Τι παίζει τώρα εδώ. Όπα, όπα. Περίμενε, πες μου τώρα ότι... Δεν έχει τελειώσει. Α. Κοίτα, εικόνα φίλε. Πολύ δυνατό. Με χτυπητικό φουλ. Ανάσταση. Resurrection. Απέθαντος. The Nexus.
You cannot escape the Nexus. Μάλιστα. Μετά από σέβη. Τώρα έτσι τον άλλο κόσμο. Μάλιστα. Με τη μουσική. Ναι. Έχει χερδοπίνει. Ξέρω και δεξιά. Εντάξει, είμαστε σε ένα ωραίο περίεργο σημείο. Οπα, εδώ λες, άλλος είναι αυτός. Τι πώς. Κοίτα τα lightings, εγώ τώρα αυτά κοιτάω, κοιτάω το παιχνίδι. Κοιτάω... Ακαριέω. Hunting for demons. Try one of the archstones. Now go. That is why you came, is it not? To this accursed Voluntaria. Οπότε εδώ λογικά πρέπει να κάνουμε τώρα ένα resurrect. I'm Stockpile Thomas. Λοιπόν, για να δούμε εδώ. Τίποτα. Το αστείο είναι ότι δεν έχω δει και κανένα YouTube gameplay πριν, να ξέρω τι με περιμένει. Οπότε τώρα εντάξει, μην το πάμε παραπάνω το και βίντεο. Εγώ δεν είδα τίποτα. Ναι, για να μην σου χαλάσει και την αρχική. Ναι, να μην χάσει την φάση. Οπότε δεν ξέρω τώρα πώς φεύγουμε από εδώ. Δεν νομίζω να θέλω να το δούμε και παραπάνω εδώ οι φίλοι. Εμείς απλά θέλαμε να δείξουμε το μηχάνημα. Πρώτη μέρα κυκλοφορία στην Ελλάδα, το Demon Souls. Και όσοι θέλετε παραπάνω Demon Souls, αύριο μην ξεχάσετε να συντονιστείτε στους Joystick GR στο Twitch. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε όσοι κάτσατε μαζί μας. Εδώ ο Θάνος, ο φίλος, μου έφερε σήμερα το PS5 του, να το κάνουμε unboxing, το όλα είδαμε. Όλα γιατί καναλάρα, μια και μοναδική. Να είσαι καλά, ευχαριστώ και σύντομα με το Θάνο, επίσης ένα πολύ ιδιαίτερο επεισόδιο που είναι προγραμματισμένο φυσικά για την εορταστική περίοδο. Πρώτα Θεός να μην έχουμε καραντίνα μέχρι τότε. Αμήν. Και να μπορέσουμε να κάνουμε έτσι, κάποια ωραία επεισοδιάκια, όπως και πέρσι το εορταστικό που ήταν πάλι ο Θάνος εδώ, οι υπόλοιποι φίλοι. Και τα είπαμε. Λοιπόν, παιδιά, καλό κάψιμο σε πέρα τα PS5, να τα γουστάρετε και τα Xbox, να τα χαρείτε, να παίζετε παιχνιδάρες εδώ, να έχετε έτσι μια άποψη, μια ωραία εμπειρία από πολλά παιχνίδια, μην μένετε κάτι πορωμένοι, να βλέπετε και άλλα πραγματάκια και τα λέμε σύντομα το επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά και καλό βράδυ.